Κοιτάμε σήμερα τη μελέτη για την επέκταση του ΧΙΤΑ. Σήμερα όμως επίσης ξεκίνησε και η διαδικασία για τη δημοπράτηση ε, της μονάδας ε, στο γραμματικό. Εξέλιξη με την οποία εναντιώνονται σωματεία φορείς της περιοχής, πέρα από τη λαϊκή συσπήρωση, που, έχει που οργάνωσε το πρωί παράσταση διαμαρτυρία στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ. Εμείς θεωρούμε ότι οι δύο αυτές εξελίξεις συνδέονται. Συγκεκριμένα, σε σχέση με τη μελέτη που έχουμε μπροστά μας, αξίζει να σημειώσουμε ότι η διοίκηση της περιφέρειας είχε χαρακτηρίσει το 2020 ως έτος ανακύκλωσης. Στην πραγματικότητα, όμως, παρέμεινε έτος χωματερών. Και αυτό δικαιολογημένα, καθώς από τους περίπου 2 εκατομμύρια τόν σκουπιδιών αυτή τη στιγμή ανακυκλώνεται μονάχα το 15%. Το υπόλοιπο 85% πάει σε χωματερές. Και είναι προκλητικό, μετά από τόσα προγράμματα, για μπλε, πράσινους, κόκκινους, καφέ και ό,τι άλλο χρώμα θέλετε, κάδους. Πέρα μετά τα εκατομμύρια ευρώ που έχει μοιράσει η περιφέρεια σε εργολάβους της ανακύκλωσης, να βρισκόμαστε εδώ ακόμα σε αυτά τα ποσοστά. Ή εναλλακτικά, αν το θέλετε, μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε έτος πυρκαγιών στα εργοστάσια ανακύκλωσης, καθώς 14 έχουν κάνει μέχρι τώρα τους τελευταίους μήνες. Πέρα από τα προηγούμενα, μέσα από τις συμπράξει δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και επειδή χρειάζεται αυτά να ταΐζονται γενικό, διαρκώς η ΜΕΑ, με σκουπίδια είναι αντικειμενικό ότι αυτές λειτουργούν ανταγωνιστικά με την ανακύκλωση. Επί τη ουσία, δηλαδή, ακυρώνεται η δυνατότητα ανακύκλωση και στην πηγή και γενικότερα. Εδώ θέλω να κάνω μια παρένθεση για να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Εμεί δεν είμαστε ενάντια γενικά στην υγειονομική ταφή των σκουπιδιών με κάποιου όρου κτλ. Αλλά αυτό το πράγμα δεν έχει καμία σχέση με αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή στη φυλή. Η διαχείριση των απορριμμάτων για μα είναι ένα, το μεγαλύτερο πρόβλημα δημόσια υγεία και εδώ, όπω και στην αντιμετώπιση τη πανδημία, δεν χωρά ούτε επιχειρηματικό κέρδο, ούτε ιδιώτε εργολάβοι, ούτε τα ΣΔΙΤ. Γι' αυτό, άλλωστε και σαν παράτεξο, έχουμε καταθέσει και μηνυτήρια αναφορά για την οποία η εισαγγελική έρευνα είναι σε εξέλιξη. Και εδώ προειδοποιούμε. Όπω τα εμπορευματοποιημένα συστήματα υγεία άφησαν ακόμα και στι πιο μεγάλε και ισχυρέ καπιταλιστικέ χώρε εκατόβε νεκρών, αντίστοιχα, η πολιτική ιδιωτικοποίηση τη διαχείριση των απορριμμάτων θα επιβαρύνει ακόμα περισσότερο. Και την υγειονομική κατάσταση των λαϊκών οικοκυριών και το περιβάλλον γενικότερα. Ευχαριστούμε, και κύριε Παναγιώτη. Και η μελέτη, ένα λεπτό. Και η μελέτη που έχετε φέρει αυτή την κατεύθυνση ακριβώ εξυπηρετεί. Εμεί καλούμε τα σωματεία, τα συνδικάτα, του φορεί να οργανώσουν την πάλη του για να κυρωθούν τα συγκεκριμένα σχέδια. Θα ήθελα να κάνω και ένα σχόλιο για τα σχόλια που έκανε ο, ο Τζίμερο. Οι θέσει του και γενικά ο τρόπο με τον οποίο μιλάει είναι προέκταση τη ηθική των μεγαλοβιομηχάνων, των εφοπλιστών, των μεγάλων επιχειρηματιών εξ ονόματος, αυτόν μιλάει. Από αυτή την άποψη δεν ευνηδιάζει κανένα ούτε το πόσο αντιδραστικές είναι οι απόψεις του, ούτε με πόσο χιδαίο τρόπο τις παρουσιάζει. Πλασχέ των δικών του συμφερόντων είναι, γι' αυτό και σήμερα έχει όλο το θράσος να έρχεται να μας πουλήσει εργοστάσια του